Το φλέγον ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ένα από τα κρισιμότερα που θα βρουν στο δρόμο τους ελαιοπαραγωγοί και αμπελουργοί που έχουν ήδη χάσει σημαντικό μέρος των επιδοτήσεών τους. Ήταν οι πιο αδικημένοι παίχτες της προγραμματικής περίοδου που μας πέρασε. Χάσανε περίπου 50-55% επί του συνόλου των επιδοτήσεών τους. Γι' αυτό θα συγκαλέσουμε άμεσα μία ομάδα εργασίας με γέφυρα την περιφέρεια Κρήτης. Να καταθέσουμε ένα σωστό φάκελο όσο αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Είναι το έτος διαβούλευσης, το έτος γέφυρα για τη νέα προγραμματική περίοδο το 2020. Η μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου υψηλής οξύτητας εξαιτίας του δάκου, αλλά και η χαλαζόπτωση έδωσαν τη χαριστική βολή στους ελαιοπαραγωγούς που έχασαν κάθε ελπίδα για το 2019. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η χαλαζόπτωση πριν από μερικές μέρες, που κατέστρεψε και τις ελιές που είχαν μείνει, που ήταν υγιείς, που περιμέναμε να βγάλουν κάποιες καλές οξύτητες για να μπορέσουμε με αυτές τις καλές οξύτητες να στηρίξουμε και τις αγορές σαν τυποποιητές, είτε συνεταιριστές είτε ιδιώτες. Η χρονιά χάθηκε, η αποτίμηση είναι ότι είναι μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 100 ετών. Την ίδια ώρα οι πρόεδροι των ενώσεων της Κρήτης ετοιμάζονται για την επόμενη συνάντησή τους στο Ρέθυμνο με φόντο τη σύσταση του ενιαίου φορέα διαχείρισης των προβλημάτων του ελαιολάδου. Μια δύσκολη χρονιά φέτος με πολλά προβλήματα. Οι παραγωγοί του ελαιολάδου θα δουν μια απομείωση στο εισόδημά τους. Δυστυχώς, πιστεύουμε ότι πρέπει από χθες να βάλουμε μπροστά όλα αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Νομίζω ότι ο ενιαίος φορέας διαχείρισης που πάμε να στήσουμε θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε βγάλει ένα σύνθημα, ένα μότο από το χωράφι στο ράφι. Εννοούμε δηλαδή ότι ο παραγωγός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ όσον αφορά την ποιότητα. Το εξαιρετικό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο πρέπει να ξαναβρει το δρόμο της αγορές. Και όλοι μαζί να το ξαναβάλουμε εκεί που είναι η θέση του. Η φετινή ελαιοκομική περίοδος θέτει σε εγρήγορση τους αγρότες που διεκδικούν αποζημιώσεις απαραίτητες για την επιβίωση των ίδιων αλλά και του κριτικού ελαιώνα. Τα χρήματα και οι αποζημιώσεις που διεκδικούν οι παραγωγοί δεν είναι χρήματα τα οποία τα θέλουν αυτή τη στιγμή για κανένα άλλο λόγο, αλλά είναι για θέματα βιοπορισμού και των αναγκών της καλλιεργικής περίοδου που θα έρθουν. Είναι χρήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να δοθούν με στρατηγικό σχεδιασμό, εξ αυτού του λόγου. Από την αρχή σηκώνω το θέμα αυτό ψηλά, γιατί το θέμα του ελαιώνα της Κρήτης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι ώρα και δεν είμαστε εμείς οι αγρότες που θα καταμερίσουμε τις ευθύνες 30 του ενούς, 25 του άλλου. Γενικά το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αγροτική πολιτική πάσχει. Το κομμάτι της αποζημίωσης πρέπει να δοθεί σε τρία στάδια. Το ένα στάδιο έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ που είναι το χαλάζι, επομένως έχουμε ένα ζημιογόνο που καλύπτεται. Έχουμε μετά όμως τους παραγωγούς που χάσαν την παραγωγή τους και έπεσε στο έδαφος και έχουμε και τους παραγωγούς που μπήκανε στη διαδικασία να μαζέψουν τις ελιές τους. Αυτή η παραγωγή είναι διπλά χαμένη γιατί δεν περιμέναν ότι θα έχουν τόσο υψηλές οξύτητες και δεν θα περιμέναν ότι η τιμή του ελαιολάδου θα είναι τόσο χαμηλή. Παράλληλα, η περιφέρεια Κρήτης έχει δρομολογήσει την κατοχήρωση της προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης για το ελαιόλαδο της Κρήτης. Είναι μονόδρομος να έχουμε αυτή την κατοχήρωση της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης για το ελαιόλαδο μας. Είναι ένα διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές. Πιστεύω ότι θα γίνει πράξη σύντομα και μαζί με όλα αυτά και τον νέο φορέα διαχείρισης και το ΠΟΟΕ να καταφέρουμε το κρητικό ελαιόλαδο να το ξανακάνουμε πρωταγωνιστή στις εξελίξεις.